Βεβαίως, έχουμε επιχειρήσει και κοινά αντίστροφα από τους δύο Έλληνες. Πήγαμε χθες το βράδυ στο σημείο το οποίο μας υποδείχθηκε, όπου έχει ήδη ελεγχθεί από άλλες, διασωστικές ομάδες, διεθνείς διασωστικές ομάδες. Υπήρχαν στο σημείο αυτό, στο κτίριο, σε ένα εξαόροφο κτίριο, υποστηλώματα, υπήρχαν σημάνσεις ότι υπήρχαν άνθρωποι εκεί εγκλωβισμένοι και ότι έχουν γίνει ενέργειες από άλλα διασωστικά συνεργεία. Επομένως, πήγαμε σε ένα ήδη ελεγμένο σημείο. Η ελληνική ομάδα της ΕΜΑΚ πήγε στο σημείο με ένα διασωστικό σκύλο, έψαξε όλο το σημείο, βρήκαμε κάποια σημεία επιφανειακά που δεν ταιριάζαμε τους δύο Έλληνες, δύο άλλους ανθρώπους που δεν ταιριάζαμε τους δύο Έλληνες, και σήμερα κατά παρέκκληση των πρωτοκόλων θα ζητήσουμε κατ' εξαίρεση να αναλάβει η Ελλάδα την επιχείρηση, μια επιχείρηση διάσωσης εκεί σε αυτό το σημείο. Και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να εγγυηθεί το αίτημα για να κάνουμε κατ' εξαίρεση, όπως σας είπα, επιχείρηση έρευνα σχεδιάσεως στο σημείο αυτό, προκειμένου να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, αν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχει, όταν οι συνάδελφοί σας πήγαν εκεί και ήλεγξαν τον χώρο, εντόπισαν κάτι το οποίο μπορεί να τους δίνει την ελπίδα ότι σε εκείνο το σημείο ενδεχομένως να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντέξει μετά από τόσες ώρες? Τα ευρήματα που είχαμε εμείς, ας το πω κάπως διαφορετικά, δεν ταιριάζανε με τις περιγραφές των ανθρώπων που ήταν εκεί, που μας είχαν πει για τους δύο Έλληνες. Αν μπορείτε να μας κάνετε να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Η περιγραφή, τι εννοείται? Υπήρχαν κάποιες σημάνσεις από άλλες διαθεστικές ομάδες που είχαν πάει στο σημείο τις προηγούμενες μέρες, ναι, που είχαν σημάνει το χώρο, ότι δηλαδή εκεί βρέθηκε ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος και τον απεγκλωβίσαμε. Εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος νεκρός και τον απεγκλωβίσαμε. Σε όλα τα κτίρια της Τουρκίας, να σας το πω λίγο διαφορετικά, σας το λέω λίγο περιγραφικά, αλλά με άλλο τρόπο, δεν θέλω να μπω στην ουσία των πραγμάτων αυτή τη στιγμή. Ωραία. Υπάρχουν τα κτίρια άνθρωποι οι οποίοι είναι νεκροί. Πάρα πολλοί, χιλιάδες άνθρωποι. Επομένως, εμείς κάνουμε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας να ανασύρουμε, βεβαίως ενδεχομένως ζωντανούς, αλλά ξέρετε, όσο περνάει ο χρόνος, αυτό απομακρύνεται. Αυτό θέλω να σας πω, ότι κάνουμε επιχειρήσεις, ουσιαστικά, με μεγάλη πιθανότητα οι περισσότεροι από αυτούς να είναι όχι εν ζωή. Μάλιστα. Κύριε Αρτοπιέ, υπάρχουν σημάδια ζωής κάτω από τα χαλάσματα? Δηλαδή, θέλω να πω, ακούγονται φωνές, ακούγονται κάποια έτσι, μηνύματα, κάποια σημάδια? Δεν γνωρίζουμε για τις άλλες αποστολές, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από ό,τι πληροφορούμαστε, δεν υπάρχει αυτό. Όπως δεν υπήρχε μέχρι στιγμής, τις τελευταίες 24 ώρες, κάποια ένδειξη ζωής από τα συνεργεία των δύο ΕΜΑΚ, της πρώτης και δεύτερης ΕΜΑΚ, με τις έρευνες που κάναμε σε τρία διαφορετικά σημεία του Χατάι. Γιατί, όπως είπαμε, βρισκόμαστε στην περιφέρεια του Χατάι και συγκεκριμένα στην Αντιόχεια. Το σημείο το οποίο είναι οι δύο οι Έλληνες, είναι πολύ μακριά από αυτό το σημείο το οποίο επιχειρούσαμε εμείς. Εμείς χθες κάναμε μια ολονύκτια διαδρομή μέσα στην πόλη του Χατάι, ούτως ώστε να κάνουμε μια έρευνα, μια πρώτη έρευνα, μια πρώτη ανίχνευση. Δεν βρέθηκε τίποτα. Και σήμερα, όπως σας είπα, θα υποβάλουμε αίτημα το στοιχείο διοίκησης που υπάρχει στο στρατόπεδο με τις διεθνείς αποστολές, προκειμένου να εγκριθεί αυτό και να μεταβούμε εκεί. Μάλιστα. Να το πούμε λίγο απλά. Εάν στην πόλη ακούγονταν ή υπήρχαν ενδείξεις ζωής κάτω από τα ερείπια, φυσικά οι άνθρωποι σας θα εντοπίζαν εκεί τις προσπάθειές τους και θα επιχειρούσαν εκεί. Επειδή στα ερείπια πια επικρατεί σιγή, δεν υπάρχει δηλαδή ένδειξη ζωής, οι άνθρωποι σας θα επικεντρωθούν σε ένα σημείο που συμβαίνει το ίδιο, ελπίζοντας ότι εκεί θα εντοπίσουν τους Έλληνες. Σωστά, αυτό καταλαβαίνουμε? Βεβαίως, αυτό είναι σωστό που λέτε. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και άλλα προβλήματα, όπως είναι η δυστυχία αυτών των ανθρώπων, οι αγωνιώδεις προσπάθειες, οι οποίες δυστυχώς δημιουργούν κάποια προβλήματα στην απρόσκοπτη έρευνα και διάσωση από τις διασωστικές αρχές. Συγκεκριμένα, να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Χθες επιχειρούσαμε σε ένα εξαόροφο κτίριο, το οποίο το μισθό είχε κοπεί στη μέση και είχε καταρρεύσει και το άλλο μισό ήταν όρθιο. Και την ώρα που κάναμε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ήταν περισσότεροι από 150-200 άνθρωποι απογνωσμένοι, οι οποίοι ψάχναν να βρουν στα συντρίμια κάτι, κάποια φωνή, κάποιο δικό τους άνθρωπο. Αυτό για την επιχείρηση
το αντιλαμβανόμαστε ανθρώπινα, αλλά για την επιχείρηση, επιχειρησιακά μιλάω, είναι επικίνδυνο. Διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέες καταρρεύσεις. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε, διότι μετά από 1-2 μέρες οι άνθρωποι που είναι απεγνωσμένοι κάνουν το οτιδήποτε. Μάλιστα. Κύριε Αρτοπιέ, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, αυτό έτσι ενημερωνόμαστε, που δεν έχουν πάει καν διασώστες και οι δικοί τους άνθρωποι, οι άνθρωποι δηλαδή πάνω από τα χαλάσματα, προσπαθούν με δικά τους μέσα, με δικά τους αντικείμενα, να ακούσουν τους συγγενείς τους και να προσπαθήσουν μόνοι τους με τα δικά τους τα χέρια, μήπως τους πλησιάσουν. Έχετε έτσι μια εικόνα πάνω σε αυτό το κομμάτι, αν όντως ισχύει και για πόσες περιοχές μιλάμε, για πόσα σημεία? Δεν έχω άποψη για το τι συμβαίνει εκτός της περιφέρειας του Χατάι. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι εκεί που βρίσκεται η ελληνική αποστολή, η πρώτη και η δεύτερη ΕΜΑΚ, υπάρχουν περισσότερες από 10 διεθνείς αποστολές μαζί με την ΑΦΑΝΤ. Η ΑΦΑΝΤ είναι η τουρκική πολιτική προστασία, η υπηρεσία τουρκικής πολιτικής προστασίας. Και έχουν κάνει κατανομή όλων των τομέων. Η Ελλάδα από χθες πήγε σε 3 διαφορετικούς τομείς. Και καλύπτεται σε πολύ καλό επίπεδο. Βεβαίως το εύρος των κτηρίων, το πλήθος των κτηρίων τα οποία έχουν καταρρεύσει είναι τόσα πολλά που αντικειμενικά δεν μπορείς να είσαι παντού. Ακριβώς. 6.000 με 6.500 ακούμε καταρρεύσεις κτηρίων και καταλαβαίνουμε επειδή ήταν και μία ώρα που συνέβη ο σεισμός, που ο κόσμος κοιμόταν, ήταν στο σπίτι του, βρήκε τους περισσότερους να κοιμούνται, να είναι στα κρεβάτια τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, κύριε Αρτοπιέ, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστούμε.